centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στο να με παχαρά υποδεχόμαστε μετά, ναι, από καιρό. Ναι, διότι τον... έχουμε πολύ καιρό. Κύριε Παψόγλου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξανακούμε. Αχ, να είστε καλά, και εγώ ιδιαίτερα. Σας και... θυμίσα. Και εμείς... όπως και όλους τους φίλους, δημότες, τους πολίτες γενικότερα με όλα αυτά. Φαντάζομαι... τι να κάνουμε όμως, τέλος καλό, όλα καλά. Φαντάζομαι και ότι το... όλος ο κόσμος να είναι καλά. Έτσι, μπράβο, γιατί αυτό είναι το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι το ύψιστο αγαθό. Ταλαιπωρηθήκατε φέτος, φαντάζομαι ότι θα είναι μια χρονιά που θα θελήσετε γρήγορα να ξεχάσετε. Δεν πειράζει. Αλλά θα είναι για να τη θυμόμαστε. Σωστά, σωστά. Αλλά επειδή ήσασταν από τους ανθρώπους που από την πρώτη ώρα δημοσιοποιήσατε το γεγονός αυτό και επειδή ζούμε σε αυτήν την εποχή πραγματικά, ξέρετε, νιώθω ότι θα ήταν έτσι πολύ σημαντικό αν θέλατε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα και με όλη αυτή την περιπέτεια. Τι σας αφήνει, τι μπορείτε να πείτε και στον κόσμο που ακόμη δεν έχει μπει ίσως σε αυτή την ταλαιπωρία, που δεν έχει μπει σε αυτή την αγωνία, που δεν έχει μπει σε μια καθημερινότητα που είναι πολύ πολύ διαφορετική από ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να καταθέσω από ψυχής και καρδιάς θα ήταν καταρχήν, και το εύχομαι πραγματικά, να μην συμβεί σε κανέναν. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, ναι, και επειδή η κατάσταση δυστυχώς έτσι όπως εξελίσσεται είναι πολύ δύσκολη, λέω ότι όποιος τελικά το περάσει, να το περάσει ελαφριά. Βέβαια είναι στο χέρι μας να προσπαθήσουμε και να είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας το κατά πόσο προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε αφενός μεν στο να περάσουμε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο όσο το δυνατόν με ασφάλεια, τόσο για εμάς, για τους δικούς μας, αλλά και για τους συνανθρώπους μας. Γιατί δυστυχώς μετά και από αυτήν την καθημερινή μάχη, θα έλεγα εγώ, δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθημερινά 100 νεκρούς. Πόλεμο να είχαμε, δεν θα είχαμε τόσους. Αυτό δηλαδή που λέγαμε τότε το Μάρτιο, με το προσωπικό μου μήνυμα ότι έχουμε πόλεμο και έχουμε έναν ύπουλο εχθρό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαναλέω, εύχομαι να μην συμβεί στον οποιοδήποτε και στον καθένα. Είναι όμως μια δύσκολη κατάσταση αν σου συμβεί. Έχεις να κάνεις πραγματικά με έναν ύπουλο εχθρό. Δεν είναι μια απλή γρήπη όπως λένε όλοι. Ή δεν το συζητώ με όλους αυτούς, ας μου επιτραπεί η έννοια, τους ανόητους που ακόμη θεωρούν ότι είναι συνωμοσιολογία και ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι καθημερινά και δίπλα μας και συνέχεια. Το οποίο σήμερα είναι έτσι και αύριο είναι αλλιώς. Που εντάξει, και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός αλλά δεν πάβει να είναι φορέας, ή μπορεί να είναι συμπτωματικός και να το περνάει με ελαφρά συμπτώματα. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά και όλοι πλέον θα έχουμε κάποιον γνωστό ή συγγενή μας που να το έχει περάσει ελαφριά ή βαριά ή μακριά από εδώ να έχει θρηνήσει και κάποιον θάνατο κοντινό του. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για αυτό που λέμε εδώ και πόσους μήνες, ατομική ευθύνη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε, δυστυχώς δεν έχουμε πολλά όπλα, πέρα από το να προσέχουμε, να κάνουμε απόλυτη χρήση της μάσκας, όχι κάτω από τη μύτη στο σαγόνι. Δεν χρειάζεται να την έχουμε στο σαγόνι για να μας δίνει άλλο look. Η χρήση της μάσκας είναι μία και μοναδική, να κλείνει και το στόμα και τη μύτη. Και μάλιστα με ανθρώπους σαν και εσάς που πραγματικά προσέχατε όλα αυτά, φανταστείτε για εγώ ανθρώπους, ειλικρινά Χρήστο μου, και το λέω δημόσια όλοι. Ακόμη δεν έχω καταλάβει από που κόλλησα, γιατί μετά την προηγούμενη περιπέτεια της υγείας μου που είχα, και επειδή ούτως ή άλλως είμαι ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, πρόσεχα πάρα πολύ, ναι. Παρόλα αυτά έκανα χρήση μάσκας οριζόντια, φεύγοντας από το σπίτι μου σε κοινόχρηστους χώρους, μέσα στο αυτοκίνητο, δεν το συζητάω μέσα στο Δημαρχείο ή οπουδήποτε αλλού, δεν βρισκόμουν με κόσμο, παρόλα αυτά όμως κόλλησα. Και καταθέτω την προσωπική μου περιπέτεια
ως παραδειγματισμός σε αυτούς που ακόμη δυστυχώς βλέπουν να κυκλοφορούν αδιάφορα και επικίνδυνα, θα πω. Όταν το μαθαίνετε λοιπόν, κύριε Παπτσόγλου, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση? Το λέμε αυτό και το συζητάμε αυτό για να δώσουμε, αν μπορούμε πρώτη να δώσουμε. Πρώτη αντίδραση μπορεί να ταράζεσαι, ναι. Επειδή όμως είμαι απόλυτα ρεαλιστής στη ζωή μου, ναι. Συνειδητοποιώ ότι πλέον πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανό να πίστευα, όπως είχα γράψει τότε και στο δημοσίευμα, ναι. Ότι ήταν ήπια τα συμπτώματα. Στην αρχή ήταν ήπια, μετά δεν ήταν. Μετά δεν και ήταν. Προέκυψαν και 500 άλλα δυο μετά, γι' αυτό και έτυχε να είμαι πάνω από ένα μήνα να απέχω από τα καθήκοντά μου. Ναι. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην καθημερινότητα, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους οικείους, και για όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια, έτσι. Ο καθένας που έχει αυτό το πρόβλημα και λένε ότι είναι ίσως και μια μοναχική ασθένεια, δηλαδή δεν μπορείς να σου πλησιάσουν ακόμη και δικοί σου άνθρωποι. Είναι σε πάρα πολύ απομονωμένος. Περνάς μόνος σου αυτό το πράγμα. Φυσικά. Αυτό είναι πιο βασανιστικό από όλα, μήπως. Αυτό είναι. Αυτό και είναι. Επειδή είναι κάτι πρωτόγνωρο και δεν έχουμε ξαναμάθει σε τέτοιο. Αφενός. Μεν από μόνο του ξενίζει, αφετέρου όμως όταν το ζεις και το βιώνεις είναι ακόμη χειρότερο. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί ειδικά που λένε ότι δεν υπάρχει και δεν κάνει, εύχομαι να μην τους χτυπήσει την πόρτα. Γιατί τουλάχιστον ξέρω πάρα πολλούς που τους χτύπησε την πόρτα και τώρα έχουν αλλάξει άρδιν φιλοσοφία και λέγει ποπό τι κάναμε, ποπό τι λέγαμε. Θα μπορούσαμε όμως, αν πρόσεχαν και αν εφάρμοζαν αυτά τα μέτρα που τα έχουμε χιλιοποιεί, να μην είχαν κολλήσει και να μην είχαν περάσει αυτά που πέρασαν. Και όπως βλέπουμε πλέον, ο ιός δεν έχει καμιά επιλεκτικότητα ούτε σε ηλικία. Παλιά τότε λέγαμε να φοβούνται οι ηλικιωμένοι. Βλέπουμε τώρα στους αυτούς που έχουν νοσήσει και δυστυχώς άλλους που έχουν αποδημήσει ισκύριον, να είναι και ηλικίες 30, 25, 27, 40. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε θρυνήσει και πολύ νέους ανθρώπους και στον τόπο μας, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτό που είχε πει και ο κύριος Χαρδαλιάς, που αρχικά δεν σας κρύβω ότι προσβλήθηκα όταν ήρθε τη δεύτερη φορά εδώ, που είπε πιστεύαμε σαν πολιτική προστασία ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την Καστοριά μετά από αυτά που περάσατε. Ναι, είχε πει και εκείνο το, δεν βάλατε μυαλό. Ναι, προσβλήθηκα τότε, αλλά μήπως τελικά είχε δίκιο, δεν ξέρω. Βλέποντας και κρίνοντας τα πράγματα αυτά τώρα, που βλέπω, μάλιστα, ναι. Πλέον στην καθημερινότητά μου, αυτές τις τρεις μέρες που έχω επιστρέψει στην καθημερινότητα και έχω βγει έξω. Γιατί όπως είπες, μέχρι τώρα περνούσα μια μοναχική ζωή, δυστυχώς, η οποία ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να είναι πολυπράγμων, που έχει μάθει να είναι κοινωνικός, που έχει μάθει να είναι συνέχεια από εδώ και από εκεί. Και δυστυχώς όμως βλέπω συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, συνδημότες μας, οι οποίοι είναι πέρα βρέχη, κατ' ο κοινός λεγόμενο. Mm-hmm. Χωρίς μάσκα, τη μάσκα στο πηγούνι, τη μάσκα στα μαλλιά, λες και είναι τα γυαλιά, και εγώ δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Απλά ίσως για να μην πει το πρόστιμο. Στα 40 εκατοστά με κάποιον άλλον, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτή την πόρα. Εκεί θα είναι τα νούμερα, δυστυχώς. Αν δεν αλλάξουμε φιλοσοφία. Πάντως στην Καστοριά καλούτσικα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε. Το θέμα είναι το πώς από το καλούτσικα μπορούμε να βρεθούμε στο χειρότερο, κανένας δεν ξέρει. Ναι, και το έχουμε ως παράδειγμα. Το έχουμε ζήσει. Με δύο νομούς στη γειτονιά μας. Και με τα Γραβινά και με τη Φλόρινα, έτσι. Ακριβώς. Και πώς και η Καστοριά, υπενθυμίζω, από μια πολύ πολύ καλή κατάσταση, ξαφνικά είχε μπει πραγματικά στην κορυφή και πάλι. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και λάθη πιλωτικού σχεδιασμού, έτσι. Δεν πάβει όμως αυτό, όπως είδαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ικτρό λάθος ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, το λένε όλοι πλέον. Εκεί ξεκίνησαν πολλά. Ναι. Μετά τη συζήτηση αυτή και με το τι θα γίνει ακριβώς, έρχεται και η συζήτηση του εμβολίου. Μια και μιλάμε με έναν άνθρωπο που νόσησε από τον κορονοϊό, είναι πια βέβαιος μέσα του ότι πρέπει να γίνει και το εμβόλιο? Γιατί αυτή η συζήτηση, καταλαβαίνετε, ότι έχει ήδη ανοίξει πια. Φυσικά, το θεωρώ δεδομένο αυτό.
Και έχω μάθει να ασπάζομαι τις απόψεις των ειδικών και ειδικά των υγειονομικών. Μετά από όλα αυτά που έχω περάσει. Μετά από αυτά που έχετε περάσει. Βλέπετε όμως και εκεί, κύριε Γεβαψόγλου, έχει ενδιαφέρον αυτό. Και στην κοινωνία μας έξω. Να βγείτε στο Άργος, να βγούμε στην Καστοριά, να βγούμε στο χωριό μας. Δεν είναι όλοι θετικοί πάνω σε αυτό που λέτε. Ναι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Η συνωμοσιολογία για το εμβόλιο. Μέχρι τώρα είχαμε συνωμοσιολογία για τον ιό. Τώρα έχουμε για το εμβόλιο. Όχι, θα παρεμβαίνουν στο DNA μας. Αυτά είναι στοιχειώδεις γνώσεις βιολογίας. Έτσι. Το DNA του ανθρώπου διαμορφώνεται μέχρι να γεννηθεί. Ένα. Αυτό τι κάνει, στην ουσία παρεμβαίνει στο RNA του ιού και κόβει το κομμάτι της επιθετικότητας του ιού. Έτσι ώστε όταν νοσήσουμε, να μην είναι ο ιός τόσο θα έχουμε αντισώματα, ώστε να μην... Το επιθετικό κομμάτι του ιού να μην μπορέσει να μας προσβάλλει. Αυτό κάνουν. Αυτή είναι η επέμβαση στην ουσία στο RNA του ιού όμως. Όχι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έχει RNA. Μάλιστα. Αλλά ο καθένας λέει μια κουβέντα στο καφενείο που θεωρητικά είναι κλειστά, αλλά τώρα γίνονται καφενεία στα σπίτια. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία άλλο με τις συνωμοσιολογίες όταν κάθε μέρα πεθαίνουν 100. Και μάλιστα σε συνθήκες που να μην μπορείς ούτε καν το δικό σου άνθρωπο να τον αποχαιρετήσεις όπως πρέπει και όπως νιώθεις και όπως θέλεις. Ούτε αυτό δεν μας έχει βάλει μυαλό κάποιους. Επειδή κύριε Γεβαψόγλου είστε ένας άνθρωπος που σχεδόν δεν φοβάται τίποτα. Υπήρξε περίπτωση μέσα σε αυτό το διάστημα που φοβηθήκατε για κάτι? Φυσικά και φοβήθηκα και τις δύο φορές και με την προηγούμενη περιπέτεια η οποία ήταν εξίσου σοβαρή αλλά και με αυτή. Άσχημο σύμφωνο. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και πλέον έχεις να κάνεις με κάτι άγνωστο, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι μία νόσος που είναι προδιαγεγραμμένη η αγωγή που θα πάρεις η φαρμακευτική και ξέρεις ότι στο τέλος θα είσαι σίγουρα εντάξει. Ανά πάσα στιγμή ξέρεις ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Όπως συμβαίνει. Και ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που ξεκίνησε ως απλή γρήπη, στην πορεία διαπίστωσαν ότι τελικά δεν ήταν αυτό και ήταν κορονοϊός, δεν το έδωσαν πάλι σημασία, νοσηλεύτηκαν, διασωληνώθηκαν και δυστυχώς σήμερα μπορεί να μείνει μαζί μας, εν ζωή. Αυτές είναι οι καταστάσεις. Μακάβριες μεν, σκληρές δε, γιατί περνάνε χίλια πράγματα από το μυαλό. Ρεαλιστικές όμως. Γιατί περνάνε χίλια πράγματα από το μυαλό, έτσι. Ακριβώς. Πόσο μάλλον όταν είσαι μόνος, πάσχεις και δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Είναι όλα τα αρνητικά μαζί σε ένα συνοθήλευμα. Πώς λοιπόν να μην περνάει από το μυαλό σου πάντα το στραβό, όταν σε οποιαδήποτε άλλη νόσο, κακά τα ψέματα, είναι θέμα ενστίκτου. Είναι όλοι δίπλα μας. Ναι, είναι δίπλα μας, αλλά περνάει και το κακό από το μυαλό μας. Περνάει. Έτσι. Okay. Πόσο μάλλον σε αυτό. Που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν έχεις να ανταλλάξεις κουβέντα με κανέναν, είσαι εξαπλωμένος ή στην καλύτερη περίπτωση προσπαθείς γιατί σου φέρνει μια τρελή υπερδιέγερση που δεν μπορείς να ηρεμήσεις, συν όλα τα άλλα, που ο πυρετός ξεκινάει το βράδυ 9 και 5 λες και έχει χρονοδιακόπτη. Και αυτό τουλάχιστον δεν το καταθέτω μόνο εγώ. Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς που έχουν νοσήσει και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ας προβληματιστούμε. Ναι, το παράδειγμά σας νομίζω και όπως το συζητάμε σήμερα ίσως βοηθήσει ανθρώπους. Πραγματικά, ίσως βοηθήσει αυτή η συζήτηση. Και που δεν είναι, λέει, το προσωπικό σας βίωμα. Γιατί είναι και... Δεν είναι δεδομένο, έτσι. Είναι προς διερεύνηση κι αυτό το ότι εφόσον νόσησες, εντάξει, τελείωσε, έχεις και αντισώματα. Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να πει τώρα, αφού το περάσατε, τελείωσε. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε ανάγκη τώρα εσείς. Μα δεν είναι έτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέμε, προσέχουμε ατομική ευθύνη να δούμε μέχρι πότε θα βγει το εμβόλιο, να εμβολιαστούμε, επιβάλλεται να εμβολιαστούμε. Το θεωρώ ανούσιο και βλακώδευμα καθόμαστε να κουβεντιάζουμε
μετά από όλα αυτά που περάσαμε και περνάμε, το συνωμοσιολογία ότι όχι, θα μας βάλουν τσιπάκια, λέει, να μας ελέγχουν τις τωρίες γαρκούδες. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ασπαζόμαστε και να σεβόμαστε τις γνώσεις και γνώμες των ειδικών και όλων των ανθρώπων της δημόσιας και της ιδιωτικής, εγώ θα πω, γιατί και αυτοί συμβάλλουν σε αυτή τη φάση υγείας, οι οποίοι δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα καθημερινά. Και μάλιστα για πάνω σε αυτό που λέτε, αφού κλείσουμε αυτή την εισαγωγή, θα λέγαμε, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την συζήτησή μας. Αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκονται και συνεργεία το ΕΟΔΗ και σε ένα από τα στρατόπεδά σας, γιατί κάτι έχουμε και εκεί. Έχετε κάποια πληροφόρηση? Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Κάτι μας έχουν πει ότι γίνονται κάποια τεστ εκεί. Άλλωστε, τεστ... τα είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Δεν μπορούν ούτε να δημοσιοποιηθούν παρά μόνο μέσω των υπηρεσιών, των άμεσα εμπλεκόμενων του υπηρεσιών του ΕΟΔΗ. Λοιπόν, τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι εκεί. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα, αφού επιστρέψατε τώρα πια και ευχόμαστε πάντα εκεί να είστε. Να είσαι καλά, ρε Χρήστο, να είσαι καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.